Ας εξετάσουμε τώρα το επεισόδιο 3 από το έργο Ορέστη και Ηλέκτρα. Εδώ πρόκειται για το όνειρο της Χλιτεμνίστρας και η αντίσταση της Ηλέκτρας. Άρα, άμα για όσους θέλουν να το βρουν, είναι το όπους 182. Α, για διάβαση λοιπόν την εισαγωγή, αυτό που είναι στα σχόλια και δεν παίζεται στη σκηνή. Η ηλέκτρα γονατιστεί στο κέντρο της σκηνή μπροστά στον τάφο του Αγαμέμνονα. Η Χρυσόθεμης κατεβαίνει αργά τα σκαλοπάτια του θεάτρου με πρόσφορο στα χέρια. Έπειτα μπαίνει στη σκηνή, αφήνει τις προσφορές στο χώμα και πλησιάζει την ηλέκτρα. Άρα εδώ αυτό που θέλουμε είναι ότι η ηλέκτρα είναι στατική, η Χρυσόθεμης έχει μια δυναμική, αλλά αυτή η δυναμική έχει βραδύτητα. Άρα μας επιτρέπει να δούμε όλο το έργο σχεδόν σε slow motion. Και αυτό μας επιτρέπει να ξαναμπούμε μέσα στο επεισόδιο και ουσιαστικά το βλέπεις τώρα ότι θα είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτό το πρόσωπο, η Χρυσόθημης, και θα έχει μεγάλη σημασία ποια θα είναι, αν θες, όχι σύραξη, αλλά μια μορφή ε, εσωτερικής αντιπαράθεσης μέσα στην ίδια οικογένεια και θα δούμε ότι η ηλέκτρα είναι πιο πολύ της ανθρωπότητας, οι χρυσόδημες είναι πιο πολύ της κοινωνίας και θα δούμε από τον λόγο τους αυτήν την διαφορά. Άρα ας αρχίσουμε τώρα. Πάλι μόνοι και ακόμη σε αυτόν τον τάφο. Βλέπεις ότι εδώ έχουμε δώσει έμφαση στο πάλι και ακόμη. Άρα στο πάλι μόνοι θα έχουμε μια απάντηση με πάντα. Και ουσιαστικά είναι σαν να λέει πάντα μόνοι με την ανθρωπότητα. Στο ακόμη σε αυτόν τον τάφο, εδώ θα πει κάτι άλλο, ενώ σηκώνεται απότομα. Ο τάφος αυτός είναι το μόνο μου καταφύγιο σε αυτόν τον κόσμο. Βλέπεις τώρα ότι ενώ στην αρχή έχουμε ακόμα το θέμα του τάφου, τελικά ο, ο τάφος γίνεται μοναδικός, γιατί είναι καταφύγιο. Και το πάλι θα το ξαναβάλει στο στόμα της η χρυσόθυμης και είδες ότι δεν λέει ξανά, θυμάσαι τη διαφορά πάλι και ξανά. Πάμε ξανά στη χρυσόθυμη. Κι όμως, εγώ είμαι και πάλι μαζί σου. Βλέπεις, δεν θα πει ξανά. Άρα όταν απαντάει η ηλέκτρα, δυστυχώς εγώ βρίσκομαι μακριά από όλους, εδώ θα δεις ότι υπάρχει το δυστυχώς που είναι βέβαια μια αναφορά στα θέματα της αρχαιότητας. Δεν είναι ακριβώς μόνο η σκέψη μας, είναι η ενσωμάτωση του αρχαίου πρότυπου μέσα στη σκέψη μας. Κοίτα πώς απαντάει η Χρυσόδεμης. Γιατί το λες αυτό. Εγώ πάντα σ' αγαπούσα. Και η διαφοροποίηση που θα γίνει θα έχει σχέση με το μαύρο, δηλαδή με το πένθος. Γιατί απαντάει η Ελέκτρα Ωστόσο δεν αγαπάς το μαύρο, ενώ το μαύρο είναι κάτι που την χαρακτηρίζει πια. Άρα η πρώτη αν παράθεση αντιπαράθεση είναι ότι παρόλο που υπάρχει αυτή η αγάπη της αδελφής, λόγω του μαύρου υπάρχει μια διαφοροποίηση. Και διάβαζε το επόμενο. Και ποιος λοιπόν μπορεί πραγματικά να αγαπά το μαύρο, εσύ. Εδώ έχει ένα ερώτημα που μπορεί να φαίνεται γενικό, εντάξει. Και εδώ ο θεατής μπορεί και αυτός να νιώσει ότι το λέει και θα πει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό το μαύρο, μαθήτρια, που βλέπεις ε, ότι θα προκαλέσει το σημείο τριβής είναι αυτό που θα μας επιτρέψει ο έργο να είμαστε κοντά στο θεατή γιατί μπορεί να το νιώσει και αυτός και ταυτόχρονα να εξηγήσουμε και τη θέση της ηλέκτρας γιατί ενώ η ερώτηση είναι σχεδόν γενική, για να μην πω γενικόλογη, και μετά βέβαια προσθέτει εσύ. Το θέμα ποιο είναι, είναι ότι η Ελέκτρα όταν θα πει όλοι εκείνοι που έχουν χάσει το χρώμα της ζωής. Άρα σε μία σχετικά γενική ερώτηση θα βρει και αυτή μία γενική απάντηση και συμπληρώνει και δεν έχουν πια για ζωή παρά μόνο το μαύρο. Και εδώ έχει το μοτίβο που χρησιμοποιούμε, δηλαδή θα είναι η ζωή του μαύρου και το μαύρο της ζωής. Εδώ όμως υπάρχει αυτό. Άρα σου λέει ότι μπορεί να ζήσει με αυτόν τον τρόπο και σιγά σιγά θα το φέρουμε αυτό το μαύρο σε σχέση με την όραση, με το τι βλέπουμε. Αλλά για συνέχισε. Είναι δυνατόν να ζεις πάντα μέσα σε τούτη τη νύχτα. Αλλά μια πρώτη παρατήρηση, άμα το σκεφτείς καλά, δεν θα έχει πλάκα να έκανες αυτή την ερώτηση σε ένα αστέρι. Ναι, γιατί ζει μόνο τη νύχτα. Ε, άρα εδώ είναι πάλι το ίδιο. Ενώ η Ηλέκτρα θα απαντήσει, είστε τυφλοί. Η ζωή δεν αξίζει παρά μόνο εάν μέσα τη αναζητά το αδύνατο, δηλαδή ουσιαστικά την υπέρβαση, κανεί άλλο σκοπό δεν έχει σημασία και για μένα τίποτα άλλο από την ουτοπία. Άρα, έχουμε ένα μοτίβο. Πρώτον, η ζωή, άμα δεν έχει καμία υπέρβαση, είναι απλώ η ύπαρξη. Μόλι ξεπερνάει αυτές στα τα εμπόδια και λειτουργεί στο πλαίσιο της υπέρβασης, γίνεται ζωή. Άμα υπάρχει ένα σκοπό ο οποίο φαίνεται αρχικά αδύνατος, τότε αυτό θα προκαλέσει περισσότερο ζωή. Και εδώ λοιπόν θυμάστε τις κατηγορίες που έχουμε την πραγματικότητα, την πράξη, το όραμα, την ουτοπία και το αδιανόητο. Μπαίνει το θέμα της ουτοπίας, και θα πει ότι η ουτοπία θα διαμορφώσει μια πραγματικότητα, βέβαια η ηλέκτρα για ποιο πράγμα μιλάει, μια ουτοπία είναι ουσιαστικά να πάρει εκδίκηση από τον φόνο του πατέρα της το μέσω του ορέστη. Εδώ το βλέπουμε με έναν τρόπο διαφορετικό. Άρα, για συνέχισε. Η ζωή και ο κόσμος εν έχουν όρια. Βλέπεις ότι επειδή βάζει αυτά τα όρια, το, το ερώτημα είναι πώς μπορείς να πας πέρα από τα όρια. Ή όλα τα πράγματα έχουν όρια. Είναι αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, όταν ήμασταν ε, στην Κρήτη, που λέγαμε «Μα η ανθρωπότητα δεν έχει σύνορο». Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο με, με τα όρια. Άρα, έχει όρια η δυστυχία. Αυτό το, το... το λέω συνεχώς με ποια έννοια ότι και στο θέμα της γενοτονίας είναι δύσκολο να είσαι δυστυχισμένος για τόσα άτομα. Συνήθως ε, φτάνει στην οικογένειά σου, μετά άντε το χωριό σου, αλλά μετά όταν είναι χιλιάδες ή εκατομμύρια τα άτομα δεν έχει νόημα, γιατί υπάρχει μια μορφή κορεσμού. Αυτόν τον κορεσμό δεν τον έχουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά είναι πολύ σπάνιοι αυτοί που δεν έχουν αυτόν τον κορεσμό και συνεχίζουν να είναι δυστυχισμένοι και για τους άλλους. Εδώ μιλάμε βέβαια και για την ετυμολογική εμπάθεια. Ο κόσμος για μένα είναι η δυστυχία. Εδώ βλέπεις το δυστυχία, το παίρνω βέβαια με το αρχαίο πάλι πρότυπο. Ευτυχία, δυστυχία και μέσα στη δυστυχία καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που έχει πραγματικά σημασία. Δηλαδή όλη η ζωή της μετά τον θάνατο, μάλλον τον φόνο του πατέρα της, είναι τώρα ένα πλαίσιο δυστυχία που θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να γίνεται όλο και μεγαλύτερο, για ποιο λόγο. Γιατί δεν έχει όριο. Είναι, ε, είναι άλλη προσέγγιση να θεωρήσεις ότι η δυστυχία με το αρχαίο πρότυπο μπορεί και να μην έχει όριο. Δηλαδή υπάρχει και κάτι χειρότερο. Έχασες την ταυτότητά σου μέσα σε ένα όνειρο. Άρα το όνειρο που λέει η Χρυσόθυμης είναι ουσιαστικά το όραμα που φαίνεται αδιανόητο και μια ουτοπία της ηλέκτρας. Αλλά το θέμα είναι ότι θα μετατρέψει αυτό το όνειρο και θα πει τελικά ότι η ηλέκτρα σε ένα όνειρο που λέγεται φιάλτης. Ενώ η Χρυσόδημης δεν έλεγε το όνειρο με αυτόν τον τρόπο. Άρα τη απαντάει πάνω σε αυτό το όνειρο με τον τούτο χαρακτηρισμό. Τούτο ο τελευταίο θα τελείωνε, εάν το ήθελε πραγματικά. Βλέπει ότι ουσιαστικά, και εδώ έχει ενδιαφέρον, το ουδέτερο, το ουδέτερο που μιλάει στο θύμα, του λέει πάνω κάτω, άμα το ξεχάσει, δεν θα υποφέρει. Άρα μεταφέρει τι, μεταφέρει την ευθύνη στο θύμα. Αλλά φαντάσου ας πούμε να πεις το ίδιο για μια γυναίκα που βίασαν, να της πεις, βλέπεις και τα γεγονότα της επικαιρότητα, να της πεις, άμα το ξεχάσεις δεν θα υποφέρεις. Δηλαδή τελικά είναι σαν αυτή ή αυτή που θυμάται. Άρα όταν απαντάει οι ηλέκτρα δεν το θέλω όμως, ο υφιάλτης αυτός, δεν έχει παρά μόνο ένα και μοναδικό τέλος. Τον θάνατο, τον δικό μου ή τον προδοτών. Άρα εδώ μιλάει βέβαια για την κλητεμίστρα και τον Αίγησο. Άρα έχει ενδιαφέρον για ποιο λόγο. Γιατί ενώ παρουσιάζεται σαν ένα όραμα που δεν έχει νόημα, στην πραγματικότητα χαρακτηρίζεται ως όνειρο, η Λέκτρα περνάει σαν αντεπίθεση και λέει ότι αυτό το όνειρο μην το ξεχνάς ότι είναι εφιάλτης. Η Χρυσόδημη προσπαθεί να ανατρέψει τα δεδομένα και να πει «Μα εσύ που συνεχίζεται ο εφιάλτης» και εδώ μας λέει ποιο είναι το τέλος του εφιάλτη και αφήνει, βλέπεις, μια επιλογή που θα μπορούσε να μας θυμίσει και την αντιγόνη. Εντάξει. Άρα πάμε στην Χρυσόδημη, η οποία είναι φοβισμένη πάλι τα ίδια θέλεις να σε σκοτώσουν λοιπόν; Άρα εδώ το βλέπεις ότι βάζουμε το φοβισμένο σε αντιπαράθεση με το αποφασιστικό τόνο. Άρα το ξέρω κάθε μου κάθε σκέψη μου φαίνει ταραχή και κάθε πράξη μου είναι απρεπής. Το, αυτό εδώ είναι μια αναφορά κατευθείαν ε, στο κείμενο του Σοφοκλή διότι λέει σε κάποια φάση η ηλέκτρα ξέρω ότι αυτά που πράττω δεν ταιριάζουν ούτε με την ηλικία μου ούτε με τη θέση μου. Άρα εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί η απάντηση ουσιαστικά της βλέπεις η χρυσόδημη πως λέει κοίτα διάβασε τι λέει ξεπερνάς όλα τα όρια. Γκρέμισε όλου του τοίχου του νόμου. Έχει ενδιαφέρον γιατί στην αρχή αυτή θεωρούσε ότι υπήρχαν όρια. Οκ. Okay. Άρα έρχεται τώρα η ηλέκτρα, η οποία τη δείχνει ότι η δυστυχία δεν έχει όρια, αλλά επειδή η δυστυχία δεν έχει όρια, είναι ικανή να γκρεμίσει του τοίχου του νόμου. Δηλαδή ουσιαστικά να παραβιάσει τα όρια που έχει θέσει ο νόμος και να αναδείξει ότι είναι ένα πλαίσιο ελευθερίας. Γι' αυτό λέει ότι η δικαιοσύνη δεν έχει ανάγκη τείχους, μόνο ελευθερία. Και εδώ βλέπεις ότι ερχόμαστε πιο πολύ στην δικαιοσύνη και το θέμα της δικαίωσης. Δηλαδή είναι το υπονοούμενο. Γιατί άμα λε η δικαιοσύνη δεν έχει ανάγκη από τη ουσιαστικά είναι σαν να λέμε δεν έχει ανάγκη από δικαστήριο. Αλλά πρέπει να είναι ελεύθερη η δικαιοσύνη. Γιατί άμα είναι το καθεστώ, είναι κατοχικό, είναι αυταρχικό και έχει τη δικιά του τη δικαιοσύνη, δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που θέλει η ηλέκτρα, γιατί δεν είναι ελεύθερη. Κοιτά το κόστος τώρα. αυτή η ελευθερία θα σου κοστίσει ίσως πολύ ακριβά. Αυτό εδώ έχει ένα άλλο υπονόμενο που έχουμε βάλει και μπορεί να τελειώσουμε και με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας ότι η ελευθερία εμπεριέχει μέσα κόστος επειδή επιλέγεις. Όταν επιλέγεις θέλει να πει ότι δεν θα πάρεις κάτι. Από τη στιγμή που δεν θα πάρεις κάτι μπορεί και να είναι ένα κόστος. Άρα αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι θέλει την ελευθερία που μοιάζει βέβαια με το μοτίβο το δικό μας της Ελλάδος, ελευθερία ή θάνατος. Ναι, ναι. Αλλά έχει όμως και ένα άλλο μοτίβο, δεν ξέρω αν το συνδυάζουμε εύκολα, όταν λέμε ελευθερία ή θάνατος, δεν το συνδυάζουμε με το «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Ενώ άμα το σκεφτείς, άμα είναι ελευθερία ή θάνατος και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, θέλει να πει ότι η Ελλάδα Πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη. Εδώ βλέπουμε τη διαφορά προσέγγισης της ηλέκτρας με τη χρυσόδεμη, η οποία ε, δεν έχει πρόβλημα να παραβιάσει ένα όριο ηλέκτρα, γιατί είναι της ελευθερίας, ενώ η αδελφή της είναι της ειρήνης.